ταχύτητα, οικολογία και βέβαια Ελλάδα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της Οκοφόρμουλα, της απάντησης στην Ελλάδα της μιζέριας. Ποια είναι αυτή η απάντηση? Η Ελλάδα της καινοτομίας, η Ελλάδα της ιδέας, η Ελλάδα η οποία πρωτοπορεί παγκοσμίως. Αυτό είναι το project το οποίο σκέφτηκαν δύο κεφαλονίτες και μετά από 4 χρόνια είναι έτοιμοι να το υλοποιήσουν με απήχηση σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό το project, μας εξηγεί ο Σταύρος Τραβλός. Όλη η προσπάθεια που πολλοί θα ξέρουν ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 4 χρόνια συνίσταται στο να κατασκευάσουμε μία φόρμουλα, ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό, που να κινείται όμως με εναλλακτικά καύσιμα, με καύσιμα του μέλλοντος. Καύσιμα που θα έχουν, επειδή πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα απεξαρτηθούμε από το πετρέλαιο και τη βενζίνη, θα ψάξουμε άλλες μορφές ενέργειας σαν κοινωνία. Εμείς προσπαθούμε αυτό να το κάνουμε τώρα πραγματικότητα και είναι μια καινοτομία που έχει ακουστεί εκτός Ελλάδος. Είναι η πρώτη φόρμουλα στον κόσμο που έτρεξε με βιοκαύσιμα και στα μελλοντικά μας σχέδια είναι να την εξελίξουμε και σε άλλες μορφές ενέργειας. Ο πρώτος ο οποίος τέσταρε στην πίστα του Σνέντερτον το μονοθέσιο είναι ο γνωστός πιλότος Φόρμουλα 1, Ραλφ Φίρμαν Τζούνιορ. Αυτός μας μίλησε για το project. Είμαι ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι θα μπορέσω να τρέξω με αυτό το μονοθέσιο στην Ελλάδα. Είναι υπέροχο το project των παιδιών από τη χώρα σας και μακάρι να πετύχει, διότι τα βιοκαύσιμα πιστεύω ότι είναι το μέλλον για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Με τη βοήθεια του Στάθη Μάγου και του Σπύρου Κολτσίδα, το αυτοκίνητο ετοιμάστηκε προκειμένου να το οδηγήσουν ελληνικά χέρια, ο Ιαβέρης Τζούνιορ και ο Σταμάτης Κατσίμης. Μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετικό αυτοκίνητο, εύκολο, φιλικό, σε σχέση με αυτό που περίμενα για ένα μονοθέσιο. Σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να οδηγήσεις σχετικά επιθετικά. Δεν έχω την εμπειρία τόσο σε μονοθέσια αλλά σε ραλί, αλλά σου δίνει τη δυνατότητα να επιβραδύνεις μέχρι και μέσα στη στροφή και να μπορέσεις μετά να πιέσεις την έξοδο και το αυτοκίνητο να μείνει εκεί ακριβώς στη γραμμή την οποία θέλεις. Έτσι όπως λειτουργεί το αυτοκίνητο, θεωρώ ότι έχει τη δυνατότητα κάποιος ο οποίος δεν έχει την ιδιαίτερη εμπειρία να το οδηγήσει. Ελπίζω να προχωρήσει, γιατί μετά από 4 χρόνια προσπάθεια των παιδιών από την Κεφαλονιά, του Σταύρου Τραβλού και του Παναγή Στρατιώτη, και ήμουν εκεί από την πρώτη στιγμή να βοηθήσω όσο μπορούσα, να τελικά να δημιουργήσουμε ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα και να έρθουν και οι οδηγοί όπως ήταν τα παιδιά στην Ελλάδα και να γίνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό αυτοκίνητο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που έχει μια φόρμουλα. Έχει πολύ καλό φρενάρισμα, έχει πολύ καλό στρίψιμο, πολύ καλό first turning, δηλαδή η τοποθέτηση. Πολύ σταθερό και ο κινητήρας είναι μια χαρά οικολογικός. Ταχύτητα, οικολογία, Ελλάδα. Τι ξεχάσαμε, βεβαίως. Και την απαραίτητη ομορφιά. Το δικό της τόνο έδωσε η Λετωνή πιλότος, Καρλίν Στάλα. Η πανέμορφη οδηγός αποφάσισε και αυτή να συμμετέχει στην προσπάθεια των Ελλήνων από την Κεφαλονιά, προκειμένου όχι μόνο να οδηγήσει την Εκοφόρμουλα, αλλά και να διαδώσει το συγκεκριμένο project σε όλη την Βόρεια Ευρώπη. Με το καλό.